με σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκε παράταση στην περαίωση των φορολογικών υποθέσεων λόγω της μεγάλης προσέλευσης των φορολογουμένων. Για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την περαίωση μας ενημερώνει ο προϊστάμενος της ΔΟΗ Άργους. Πράγματι, η διαδικασία περαίωσης τελείωνε στις 29/11. Επειδή υπήρχε μεγάλη προσέλευση φορολογουμένων και επειδή αντικειμενικά πολλές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να διεκπεραιωθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, το Υπουργείο έδωσε παράταση και μπορούν οι φορολογούμενοι μέχρι 28 Δεκεμβρίου να αποδεχθούν τα καθαριστικά σημειώματα που έχουν λάβει. Νομίζω ότι είναι αρκετή η προθεσμία. Θα παρασκεφθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους όλους να μην χάσουν αυτή την μοναδική ίσως ευκαιρία να σβήσουν όλες τις παλιές υποθέσεις που εκκρεμούν στην υπηρεσία μας. Υπάρχει πολλοί κόσμος όμως που διαμαρτύρεται ότι τα σημειώματα, στα σημειώματα που λάβει υπάρχουν λάθη. Μπορούν αυτά να διαμαρτυρηθούν και με ποια διαδικασία? Είναι η πρώτη φορά που ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης αυτών των σημειωμάτων απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και ανθρώπινο είναι να υπάρχουν λάθη. Όλα τα λάθη τα κάνουν οι άνθρωποι όμως και οι άνθρωποι μπορούν να τα διορθώσουν. Στην περίπτωση αυτή, όσοι φορολογούμενοι διαπιστώσουν, αν δεν μπορούν μόνοι τους μέσω των λογιστών τους ότι υπάρχουν κάποια λάθη, η υπηρεσία μας είναι σε θέση να διορθώσει αυτά τα λάθη, κάνοντας όμως μία αίτηση ο φορολογούμενος στην υπηρεσία μας να μας εντοπίσει αυτά τα λάθη για να μπορούμε κι εμείς να προβούμε σε διόρθωσή τους. Αυτή η διαδικασία της αίτησης θα πρέπει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου να υποβληθεί στην υπηρεσία μας για να μην μείνουν τα σημειώματα αυτά χωρίς αποδοχή και εκκρεμούν στην υπηρεσία. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν έχουν παραλάβει το σημείωμα περαίωσης. Τι γίνεται, με ποια διαδικασία να πάρουν. Στις περιπτώσεις αυτές που πράγματι δεν έχουν λάβει οι φορολογούμενοι, έχουν διαπιστωθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κάποιοι προβληματισμοί και προκειμένου να εκδώσει τα σημειώματα και να υπάρχουν εκκρεμότητες μετά για διορθώσεις και ενδεχόμενα να ανησυχούν οι φορολογούμενοι από τα ποσά τα οποία έλαβαν, δεν προχώρησε η διαδικασία ολοκλήρωσης για την έκδοση των σημειωμάτων αυτών και παρασχέθηκε η δυνατότητα, στέλνοντας στην υπηρεσία μας σχετικές καταστάσεις με τις υποθέσεις αυτές που έχουν προβληματισμούς για την ολοκλήρωση των σημειωμάτων, να βγάλουμε αυτά τα σημειώματα εμείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ήδη αρχίσει, τις επεξεργαζόμαστε και στέλνουμε τα καθαριστικά σημειώματα. Σε περίπτωση όμως που δεν προφτάσουμε ή κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου που προβλέπεται να εκδίδουμε εμείς καθαριστικά σημειώματα, οι φορολογούμενοι θα μπορούν και πάλι μέχρι 17 Δεκεμβρίου να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία μας, να ενταχθούν οι υποθέσεις που εκκρεμούν στη διαδικασία περαίωσης. Οπότε εμείς μετά τις 17 θα εκδώσουμε τα καθαριστικά αυτά σημειώματα, παίρνοντας πάντα αφορμή από την αίτηση που μας υπέβαλαν. Ως γνωστόν, πολλές υποθέσεις βρίσκονται στα δικαστήρια. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει περαίωση? Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που είναι στα δικαστήρια αντιμετωπίζονται από τη διαδικασία του νόμου 3888, περαιώνουν όλες αυτές οι υποθέσεις με διαγραφή όλων των πρόσθετων φόρων και μείωση των προστίμων, εάν υπάρχουν, στο 1/5. Επίσης, συμπληρωματικά επάνω σε αυτό, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι υπάρχουν ίσως πολλές περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι αυτές τις γνωρίζουν, που έχουν λάβει εν γνώση τους ή αθελά τους κάποια εικονικά στοιχεία. Αυτά τα εικονικά στοιχεία με τη διαδικασία αυτή της περαίωσης μπορούν να περαιώσουν, υποβάλλοντας όμως μία ειδική δήλωση ο φορολογούμενος, και με την παράταση τώρα που δόθηκε αυτή η δήλωση πρέπει να έρθει στην υπηρεσία μας μέχρι 17 Δεκεμβρίου να πληρώσει τα πρόστιμα από μόνος τους, τα οποία πρόστιμα είναι πάρα πολύ χαμηλά και αποφεύγει και τη διαδικασία του ποινικού αδικήματος. Θέλω να πιστεύω ότι ο νόμος αυτός που εκδόθηκε πρόσφατα και έχει αρχίσει και πλησιάζουμε προς το τέλος ολοκλήρωσης του, είναι
πάρα πολύ ευνοϊκός για τους φορολογούμενους και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια αθρώα προσέλευση που σε καμία άλλη απόφαση προηγούμενων ετών δεν είχαμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τους φορολογούμενους. Αυτή η υπεραίωση που γίνεται με αυτή τη διαδικασία σβήνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, αφαίονται οι αμαρτίες του παρελθόντος όπως λέγεται και ξεκινάμε από το 0 που είναι η 1η-1η του 2010. Μέχρι 31-12 του 2009 η υπηρεσία μας θα προσπαθήσει και πιστεύω ότι θα το πετύχει μέσα από την αποδοχή αυτών των σημειωμάτων να μην ασχοληθεί με τους φορολογούμενους και να ασχοληθούμε μόνο με τα τρέχοντα, να μπούμε κάποτε σε μία σειρά. Καλή απόφαση στους φορολογούμενους να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία και να είναι ήσυχοι και σίγουροι ότι εμείς από πλευράς υπηρεσίας θα ανταποκριθούμε στα προβλήματα τα οποία έχουν, τα οικονομικά τα οποία δεν είναι μόνο δικά τους, είναι και του κράτους, είναι και δικά μας, είναι όλων των πολιτών και θα παράσχουμε κάθε διευκόλυνση για αποπληρωμή τους. Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνω ότι υπάρχει και η διαδικασία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που καταβάλουν στην υπηρεσία μας. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις αρκετές και μέχρι σήμερα ικανοποιητικά προσέρχονται και πληρώνουν τη ρύθμιση αυτή. Εκείνο που ήθελα να επισημάνω ότι είναι ότι με τη διαδικασία αυτή της ρύθμισης θα πρέπει ο φορολογούμενος για να μην χάσει τη ρύθμιση και τις ευεργετικές της διατάξεις να είναι ενήμερος από σήμερα και μετά σε όλες τις υποχρεώσεις. Που σημαίνει αυτό να το πω πιο κατανοητά, ότι αν έχει κάνει ρύθμιση σε 45 μηνιαίες δόσεις, τις πληρώνει τις δόσεις αυτές, αλλά το προηγούμενο μήνα δεν είχε χρήματα να πληρώσει το ΦΠΑ, δυστυχώς χάνει τη ρύθμιση. Θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ, να υποβάλουν τις δηλώσεις όλων των παρακρατούμενων φόρων και εν γέννη να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις για να επωφεληθούν τα ευεργετήματα από τη ρύθμιση αυτή των ληξιπρόθεσμων χρεών.